Καλημέρα και καλό μήνα. Να σας καλωσορίσουμε στο επαρχείο και να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να γίνετε χορηγοί επικοινωνίας του προγράμματός μας, του πολιτιστικού προγράμματός μας, το οποίο φτιάξαμε και θα παρουσιάσουμε στους Καλλιμνίους από την Τετάρτη και μετά. Λέω φτιάξαμε γιατί εδώ είναι πρόκειται περί μιας σύμπραξης, περί μιας συνεργασίας τεσσάρων φορέων. Της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, που εδώ εκπροσωπείται από το επαρχείο και από τον Ομιλό, την Ένωση Ξενοδόχων Καλλιμνίων, που εκπροσωπείται από τον πρόεδρό της, τον κύριο Νικόλα Τσαγκάρη, τον Αδιευθυντικό Σύλλογο Παράκτειας Αλιείας, που επίσης εκπροσωπείται από τον πρόεδρο, τον Μανώλη τον Κουλιά, και βέβαια τον Εμπορικό Σύλλογο Καλλίμνου, από τον Άγγελο τον Καλαθιανάκη, ο οποίος για επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά ο Νικόλας έχει και την ιδιότητα όμως και του Αντιπροέδρου, έτσι, του Εμπορικού Συλλόγου. Άρα ουσιαστικά έχουμε εδώ πέρα την παρουσία τεσσάρων φορέων, οι οποίοι έφτιαξαν, επιμελήθηκαν το πρόγραμμα του πολιτιστικού Αυγούστου 2022. Μπορεί οι λόγοι να είναι προφανείς για αυτή τη σύμπραξη, όμως καλό είναι να τους αναφέρουμε. Γιατί έγινε αυτή η σύμπραξη με τους φορείς? Γιατί θεωρούμε ότι αφενός δεν έχουμε τα μέσα εμείς ως επαρχείο να κάνουμε τόσες πολλές εκδηλώσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αφετέρου, θέλαμε τη σύμπραξη της κοινωνίας. Τη σύμπραξη της κοινωνίας, η οποία θα μπορούσαμε να την επιτύχουμε μέσα από τη συνεργασία με τους φορείς. Έτσι ήρθαμε σε επαφή με τον Σύλλογο Ξενοδόχων, με τον Σύλλογο Παράκτειας Αλιείας και με τον Εμπορικό Σύλλογο, να φτιάξουμε το πολιτιστικό καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 2022, που θα πρέπει να πούμε ότι για μας αυτός ο Αύγουστος είναι αφιερωμένος στα 100 χρόνια ιστορικής και εθνικής μνήμης από το ολοκαύτωμα της Σμύρνης. Φέτος τιμούμε, όπως προείπα, και τα 100 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Σμύρνης. Πέρσι ήταν ένα επετειακό έτος, ήταν το 2021, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, και που έφερε το πρώτο ελληνικό κράτος. Φέτος έχουμε άλλη μία επαιτειακή χρονιά, τα 100 χρόνια εθνικής μνήμης από το ολοκαύτωμα της Σμύρνης. Τιμούμε τη μνήμη όλων αυτών οι οποίοι χάθηκαν τότε, του 1 εκατομμυρίου Ελλήνων οι οποίοι χάθηκαν τότε σε αυτή την τραγωδία. Τιμούμε τους 30 αιώνες παρουσίας ελληνικού στοιχείου στη Μικρά Ασία και τιμούμε όλους αυτούς τους Έλληνες που ήρθαν στη μητέρα πατρίδα τότε, το 1922, και δημιούργησαν, βοήθησαν στην ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Με βάση αυτά που προείπα, φτιάξαμε και τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Αυγούστου. Η πρώτη εκδήλωση, η οποία θα γίνει σε 2 μέρες, Τετάρτη το απόγευμα, Τετάρτη βραδάκι, 9 η ώρα, εδώ στην πίσω αυλή του επαρχείου, είναι μία μουσικοθεατρική παράσταση με τον Γεράσιμο Τρεάτο, τον Μάκη τον Ψαραδέλη και την Ελένη την Καρακάση. Είναι μία σύμπραξη αυτή με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Κουτουλάκη, της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και των φορέων που είπαμε. Θα ακούσουμε τραγούδια από την Σμύρνη, από τη φωνή του Γεράσιμου του Ανδρεάτου. Θα υπάρχει και λόγος από την Ελένη την Καρακάση. Νομίζω ότι θα είναι μια βραδιά η οποία θα ανοίξει το πολιτιστικό καλοκαίρι τον Αύγουστο του 2022 για το επαρχείο. Μια πάρα πολύ καλή κίνηση και θα πρέπει εδώ να ευχαριστήσουμε και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτουλάκη τον Μανώλη, που συνέβαλε για να γίνει αυτή η συναυλία. Η επόμενη εκδήλωση, η δεύτερη εκδήλωση που θα ακολουθήσει μετά τις 3 Αυγούστου είναι τα εγγένεια της έκθεσης που κάνουμε εδώ στο ισόγειο του Επαρχιακού Μεγάρου, στην αίθουσα του δικαστηρίου που όπως την γνωρίζει όλος ο κόσμος. Είναι μια έκθεση με μουσιακό και αρχιακό υλικό σε συνεργασία με το Νεοκλασικό Μουσείο του Μιχάλη του Κυράνη, αλλά και τον συλλέκτη και συνεργάτη εδώ του επαρχείου, τον Νικόλα τον Κουτελά. Μια πάρα πολύ καλή έκθεση, η οποία θα ανοίξει, όπως είπαμε, στις 6 του Αυγούστου, Σάββατο, θα γίνουν τα επίσημα εγγένεια και θα διαρκέσει για περίπου ένα μήνα, μέχρι τις 6 με 9 Σεπτεμβρίου, για να μπορεί ο κόσμος να την παρακολουθήσει.
και οι επισκέπτες μας, αλλά και οι καλοί μας, οι δικοί μας οι άνθρωποι. Θα είναι ανοιχτή από κάθε μέρα από τις 10.30-11 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι και από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Η τρίτη εκδήλωση η οποία θα ακολουθήσει είναι μία συναυλία πάλι μπροστά από το δικαστήριο, η οποία θα γίνει από τα παιδιά του Μιχάλη του Κυράνη, τους μουσικούς, την ορχήστρα των αδερφών Κυράνη, πάλι με μικρασιατικά τραγούδια και σκοπούς. Όπως βλέπετε, μένουμε μέσα στον στόχο μας. Ο στόχος μας είναι να θυμίσουμε σε όλους εμάς και στη νέα γενιά τα γεγονότα της Σμύρνης του 1922. Έχουμε ακόμα μία σύμπραξη και μία συνεργασία με το Αναγνωστήριο και με το Λύκειο Ελληνίδων για μία μουσικοχορευτική παράσταση η οποία θα γίνει στο θεατράκι της χώρας στις 13 Αυγούστου. Η συνεργασία Αναγνωστηρίου, Λυκείου Ελληνίδων και Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Ο Αύγουστος, ο πολιτιστικός μας Αύγουστος, θα κλείσει, όπως ήδη έχω πει, με την Αναπαράσταση Ναυμαχίας του Γέροντα, η οποία θα γίνει στο τέλος του μήνα. Είναι μια εκδήλωση την οποία αναβιώσαμε πέρσι ως επαρχείο. Είχαμε πει ότι θέλουμε να την καταστήσουμε θεσμό και αυτό θα κάνουμε και φέτος, θα την επαναλάβουμε. Φέτος έχουμε καλύτερη τεχνογνωσία, είδαμε τα πράγματα, τι δεν πήγε καλά. Θεωρούμε ότι φέτος θα πάει πιο καλά από πέρσι και θα προβάλλουμε το νησί μας ανά την Ιφίλιο και θα το χαρούν και οι επισκέπτες μας και όλοι οι καλύτεροι. Θέλω να κλείσω εγώ με αυτά που σας είπα, όμως θα πρέπει να ευχαριστήσω και πάλι ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν με διαφόρους τρόπους, κυρίως οικονομικούς, για να γίνει όλο αυτό το project του πολιτιστικού Αυγούστου 2022 για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και για το επαρχείο μας. Και ξεκινάω με τον Γιάννη τον Χαλίκο. Ο Γιάννης ο Χαλίκος, έχουμε πει ότι και πέρσι και φέτος, βοηθάει οικονομικά στο να γίνει αναπαράσταση ναυμαχίας, όπως το ίδιο κάνουν και η οικογένεια Ποθητού Ψαροπά, Ποθητού και Σεμίραμης Ψαροπά, τα παιδιά των αείμνηστων Ποθητού και Σεμίραμης. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης το ξενοδοχείο Όασης του Νικόλα και του Κώστα του Τσαγκάρη, οι οποίοι θα παράσχουν φιλοξενία στους μουσικούς μας. Το ξενοδοχείο της οικογένειας Αντωνοπούλου, στην Δέλτο. Τους συνεργάτες μου εδώ στο επαρχείο. Είχαμε πάρα πολλά θέματα και με υγείας και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά κατάφεραν με υπερβάλλοντα ζήλο και με εργασία πολλές φορές και από το σπίτι τα απογεύματα να φέρουν σε πέρας όλη τη γραφειοκρατική εργασία που υπάρχει για αυτές τις εκδηλώσεις. Επίσης, τον Χρήστο τον Πάτο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, τον άνθρωπο ο οποίος βοήθησε και στήριξε οικονομικά όλη αυτή την όλο τον Αύγουστο, τον πολιτιστικό Αύγουστο και βεβαίως τον περιφερειάρχη μας τον Γιώργο Πρισμάκο, ο οποίος έδωσε την εντολή και σε μένα και στον Χρήστο τον Πάτο να προχωρήσουμε για να γίνει το πολιτιστικό Αύγουστο του επαρχείου. Δεν ξέρω αν ξέρεσα κάποιον, θα μου επιτρέψετε να παρέχω στην συζήτηση. Εγώ θέλω να καλέσω όλους τους Καρυμνίους να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις του επαρχείου. Είπαμε ότι είναι ένας μήνας, πολιτιστικός μήνας που βγήκε μέσα από την κοινωνία, από τη σύμπραξη των φορέων της κοινωνίας για την καρυμνιακή κοινωνία. Αυτά είχα να πω εγώ, να σας ευχαριστήσω και εσάς που λειτουργείτε ως χορηγοί επικοινωνίας και να δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Καρύμνου, τον κύριο Τσαγκάρη, και να τον ευχαριστήσω με όλες τις ιδιότητες και ως πρόεδρος και ως αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου που βρίσκεται εδώ, αλλά και ως χορηγός αυτών των εκδηλώσεων. Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου θα ήθελα να τονίσω ότι σαν επαγγελματικά σωματεία, μιλάω στον πληθυντικό γιατί εκπροσωπώ και τον Εμπορικό Σύλλογο σε αυτή τη συνάντηση, σκεφτήκαμε ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία ο εορτασμός των 100 ετών από τη μικρασιατική καταστροφή, να συμπράξουμε κι εμείς σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτές τις εκδηλώσεις,
που φέρνουν πραγματικά τις εκδηλώσεις αυτές πιο κοντά στον κόσμο, γιατί πιστεύουμε ότι είναι καιρός τα επαγγελματικά σωματεία να βοηθήσουν και αυτά με τη σειρά τους στο να διοχετευθεί, στο να διαχυθεί το όφελος όλων αυτών των επαιτειακών εκδηλώσεων στο καλλιτεχνικό κοινό. Στο μέτρο του δυνατού βοηθήσαμε στη συνδιοργάνωση, δεχτήκαμε ευχάριστα και πρόθυμα το κάλεσμα από τον κύριο Έπαρχο σαν εκπρόσωπο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ό,τι μπορούμε, ό,τι θα μπορέσουμε, θα συνεισφέρουμε και εμείς στο να στεφθούν όλες αυτές οι εκδηλώσεις με επιτυχία. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, γιατί η περιγραφή των εκδηλώσεων έγινε από τον κύριο Έπαρχο, οπότε απλά εύχομαι να υπάρξει προσέλευση και να στεφθούν αυτές οι εκδηλώσεις με επιτυχία. Ο πρόεδρος των Αγίων, ο Μανώλης Σοκουλιάς, έχει το λόγο. Καλό μήνα να ευχηθώ καταρχήν. Καλή Παναγιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Θα ξεκινήσω λέγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Έπαρχο, γιατί από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε είναι δίπλα στον Πανεπιστημιακό Σύλλογο για οποιοδήποτε πρόβλημα έχει προκύψει στο σύλλογό μας και για τα θέματα υγείας. Οπότε οφείλουμε να είμαστε κι εμείς δίπλα του ανά πάσα στιγμή και ώρα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον τόπο του, αγαπάει το νησί του, όπως και πολλοί από εμάς. Θέλουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε για τον τόπο μας. Γι' αυτό και στην πρόσκληση μας έκανε άμεσα, ανταποκριθήκαμε με πάρα πολύ χαρά να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Θέλω να πιστεύω ότι η βοήθειά μας θα συντελέσει έτσι ώστε να πάνε καλά τα πράγματα, να το χαρεί πάνω από όλο ο κόσμος, να φανεί η Κάλυμνος μας, γιατί το αξίζει, πρέπει την Κάλυμνο να την προωθήσουμε όσο μπορούμε για το καλό μας, το νησιού μας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, θα συμφωνήσω με τον Νικόλα, ο καλύτερος λαός θα το στηρίξει αυτό και να μπορέσουν να μας δώσει δύναμη να κάνουμε κάτι καλύτερο για τον χρόνο και ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε τον τόπο μας. Εγώ θα κλείσω αυτή τη συνέντευξη με αυτό που είπε ο φίλος ο Μανώλης Σοκουλιάς, να το χαρεί ο κόσμος, γιατί αυτή είναι η ουσία. Να κάνουμε κάποια πράγματα, να συμμετάσχει ο κόσμος, να το χαρεί, να διασκεδάσει, να μάθουν κάποια πράγματα οι νέοι, έτσι, γιατί και εμείς ως φορέας, δημόσιος φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι υποχρέωσή μας να προβάλλουμε και να υπενθυμίζουμε γεγονότα τα οποία χάραξαν την ιστορία του τόπου μας. Άρα καλό είναι να το μεταφέρουμε στη νέα γενιά. Αυτό κάνουμε, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις μας.